Με την ευκαιρία της επίσκεψης στην Αργολίδα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τολού του παρέδωσε υπόμνημα με θέματα που αναφέρονται στον τουρισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις, τόσο γενικότερα όσο και ειδικότερα για την Αργολίδα. Πράγματι, παραδώσαμε ένα υπόμνημα κατά τη συνάντησή μας στο Επιμελητήριο Αργολίδας, στο οποίο τονίσαμε κάποια από τα προβλήματα που είναι υπεύθυνη η κεντρική εξουσία, όπως είναι η επαναλειτουργία ενός του Υπουργείου Τουρισμού, ενός δυνατού όμως Υπουργείου Τουρισμού, που θα έχει άμεση πρόσβαση στον Πρωθυπουργό και αυξημένες εξουσίες, γιατί χωρίς αυτή την προϋπόθεση δεν υπάρχει και νόημα. Του τονίσαμε το πρόβλημα που πρέπει να γίνει για την δημιουργία ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό που συζητείται τα τελευταία χρόνια, αλλά ποτέ δεν έχει υλοποιηθεί. Ζητήσαμε μείωση του ΦΠΑ. Και όχι αύξηση. Όχι αύξηση. Πρέπει να τελειώσει τα φθινάρια. Αν δεν μειωθεί το ΦΠΑ για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί προς τις αγορές, τότε δεν έχουμε καμία πιθανότητα επιτυχίας. Συζητήσαμε για το τέλος παραεπιδημούντων, που έχει μειωθεί στο 0,5 να γίνει μόνιμη η χρήση. Μιλήσαμε για τη γραφειοκρατία του δημοσίου, γιατί αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, δεν πρέπει να έχουμε γραφειοκρατία. Είπαμε ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος που θα δημιουργηθεί και θα συζητηθεί θα πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικός, ώστε να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλέον μέσα από ένα υγιής περιβάλλον να αναπτυχθούν. Συζητήσαμε επίσης και για το μεγάλο πρόγραμμα των επιβάτων εποχιακών. Ξέρετε ότι έγινε μια αναγγελία τον Αύγουστο ότι εντάσσεται και ο Σεπτέμβριος μήνα στην επιδότηση των εποχιακών τουριστικών επιχειρήσεων. Προς μεγάλη μάλιστα και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας έβγαλε και σχετική ανακοίνωση. Προς μεγάλη έκπληξη λοιπόν δική μας, ενώ είχαμε πάρα πολλές επιχειρήσεις ετοιμάσει την αίτηση, μας λένε κανένα δεν γνωρίζουμε τίποτα. Δεν είναι απίστευτο. Φορείς κάνουν αναγγελίες, εξαγγελίες, οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για να προσπαθούν να βαστιχθούν από κάπου και τελικά λέει, συγγνώμη, δεν είπαμε τίποτα. Μιλήσαμε για την τουριστική προβολή. Μάλιστα, είχαμε ετοιμάσει και ένα συγκεκριμένο κείμενο, το οποίο την ίδια μέρα με την ανακοίνωση στις αθηναϊκές εφημερίδες, το Υπουργείο Τουρισμού είπε ότι θα διακόψει μεγάλο μέρος της τουριστικής προβολής, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει τις χώρες και θα κινηθεί προς το ίντερνετ. Συζητήσαμε επίσης, κάναμε το αίτημα της χορήγησης της βίζας να γίνει πιο ευέλικτο για να μπορέσουμε να φέρουμε κόσμο και από χώρες που δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, όπως είναι η Ρωσία, παραδείγματος χάρη. Και μιλήσαμε και για το πώς θα μπορέσει να έρθει έλευση χρήματος στις επιχειρήσεις, δηλαδή χρηματοδότηση που έχει στερεύσει. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες έχουν κλείσει τις... Αυτά ήταν τα αιτήματα προς την κεντρική εξουσία. Συζητήσαμε για κάποια θέματα όπως ήταν που αφορούν την περιφέρεια. Όπως είναι η διάβαση ακτών, οδικά δίκτυα, χιτά δηματοποιητές, ιχθυοτροφία. Μιλήσαμε για θέματα όπως είναι το αεροδρόμιο της Τρίπολης, παρά την Μεσίνη, το θέσαμε και μάλιστα το θέσαμε και τη μελέτη του αεροδρομίου του Τριφυστάμενη. Μιλήσαμε για τα πυρηνουργία, το θέμα που απασχολεί την περιοχή μας. Μιλήσαμε για ανάπτυξη βάση υδροπλάνων στο δικό μας, θαλάσσια πάρκα και για τη Μαρίνα στο Ναύπλιο, που το θεωρούμε με αναπτυξικό έργο. Και μετά τονίσαμε για κάποια, επειδή λόγω εντοπιότητας από τον Ναύπλιο, για κάποια θέματα του Δήμου Ναυπλίου. Όπως ήταν το νερό, οι κοινόχρηστοι χώροι πλατείες που αρχίζουν και σπανίζουν, τα αδέσποτα ζώα, για το λιμάνι του Τολού, για τα σκόπ, τα πολλά που βαλτώσανε τώρα λόγω του νέου Δήμου, για το βιολογικό καθαρισμό της περιοχής μας και για το θέμα της καθαριότητας. Αυτά το τα τονίσαμε επειδή γνωρίζουμε ότι είναι από την περιοχή και έχει και ειδικό ενδιαφέρον. Μπορώ να πω ότι από τα τηλέφωνα που είχαμε στη συνέχεια από το ΜΕ παραγωγή που έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον. Ελπίζουμε ότι το υπόμνημά μας, το οποίο ήταν που λέει τα πραγματικά προβλήματα των επιχειρήσεων, δεν είναι ούτε θεωρητικό, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό, να το λάβουν αρκετά υπόψη ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας εδώ σαν σύλλογο, σαν φορέας.